Τουλάχιστον κοντά μου δεν είναι. Τι γίνεται σήμερα, δεν βλέπω τίποτα. Καλησπέρα σας. Σήμερα φοβάμαι ότι θα παρουσιάσω την εκπομπή μόνος μου. Όπως βλέπετε, η Έλενα δεν μπόρεσε να έρθει. Τουλάχιστον έχει έρθει μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εδώ είμαι, Δημήτρη. Απλώς καθίσαμε σε λάθος καρέκλες. Πού είσαι, ρε? Στο κοντρόλ του Studio 3. Πρέπει να σκηνοθετήσω εγώ σήμερα, γιατί δεν ήρθαν οι σκηνοθέτες μας. Και τι, και ξέρει να σκηνοθετήσει? Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Και αν δεν ξέρω, θα μάθω. Ανάγκα λέει και θεοί πείθονται. Κοίταξε λοιπόν, πάτησε τα κουμπιά και σε ελπίζουμε ότι θα πατήσει το σωστό κουμπί. Και ας ξεκινήσουμε γυρνώντας εμείς 46 χρόνια πίσω και διαβάζοντας από τον τύπο εκείνης εποχής. Σάββατο 26 Οκτωβρίου 1940, η Σελήνη ήταν 25 ημερών. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6:47 και η Δύση στις 5:30. Ο Πρωθυπουργός καλεί όλους τους Έλληνες να ενισχύσουν την προσπάθεια για τα μαθητικά συσίτια. Η κίνηση του ληξιαρχείου. 16 γάμοι, ένα διαζύγιο, 36 γεννήσεις, 16 θάνατοι. Και μία διαφήμιση από την εφημερίδα έχω εδώ, πώς και πού θα εορτάσουν εφέτος οι Δημητράκηδες. Και λέει, κατά γενική απέτηση, οι εορτάζοντες εφέτος Δημητράκηδες, Δημητρίς, Δημητρούλες και Δημητράκια, απεφάσισαν να πανηγυρίσουν και να διασκεδάσουν μετά των φίλων των, τρώγοντες μόνο γουρουνάκια ψητά και πίνοντες ειδικήν δια τους εορτάζοντας μπύραν ή στο κέντρο των εορτών και πανηγύρεων και της ευθυμίας μπαρ Έλατος. Μου είπες τώρα εμένα για γουρουνάκια ψητά και καταλαβαίνει. Σταθμός Αθηνών, ραδιόφωνο, πρωινό ξύπνημα, ακούστε, 7. Εμβατήρια, 7 και 10, πρωινή γυμναστική. 7 και 20, πρωινή εύθυμη μουσική. Μετά καθημερινή εγκυκλοπαίδεια. Διαναβοηθήσουμε την Ελληνίδα Νίκο Κυράν. Ελαφρά μουσική, επιθεώρηση του πρωινού τύπου και ειδήσεις. Εύθυμα τραγούδια, 8 και 20 πάλι, πρωινή γυμναστική. Είμαστε λοιπόν. 8 και 30, ποικίλη μουσική, για να τελειώνει το πρωί. Και άλλη μια διαφήμιση έχω για σένα, Δημήτρη. Όλα στα σκομψά, κυρία, σε περίπτωση που δεν το ήξερες, όταν τα σε ρωτήσετε, θα σας απαντήσουν ότι φορούν καπελάκια Μαρίκας Κοντογούρη, η οποία κατόρθωσε να εναρμονίσει την ευρωπαϊκή εγχώριον και ιδίας εμπνεύσεως μόδαν. Γιατί μου το αφιέρωσε εμένα αυτό? Θα σου πω μετά. Λοιπόν, τι έπεσαν οι κινηματογράφοι? Αιώνια δική σου. Το δράμα μιας αμαρτωλής. Απόκληρη της τύχης. Αγωνία κοριτσιών. Η ομογάλακτος αδελφή μου. Επίκαιρα από τις 10 το πρωί το Σινιάκ. Αλύτρωτες ψυχές. Φυλακές ανηλίκων. Έγκλημα στη Λεωγεώνα. Δεν θα το πάρεις μαζί σου. Τάρας Μπούλμπα. Ο Κάπτεν Φιούρι. Ήμουν μία τυχοδιώκτης. Το σιδηρούν προσωπείων. Και ύστερα από το μεταξύ μας που μας πέρασε 40 τόσα χρόνια πίσω, να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει για την επικαιρότητα. Έχουμε λοιπόν πρώτα για σας μία απίστευτη ιστορία. 46 χρόνια μετά, τα οστά του Έλληνα ανθιπολοχαγού ανακαλύπτονται στην Αλβανία από συμπολεμιστή του που τα βρίσκει, θυμάται που είναι και τα φέρνει πίσω. Την περιπέτεια αυτή θα παρακολουθήσουμε σε ρεπορτάζ του Αργύρη Ντινόπουλου και αμέσως μετά, πάλι στην επικαιρότητα, έχουμε ανέκδοτες φωτογραφίες από τα χρόνια της κατοχής. Ανάμεσά τους μία φωτογραφία ντοκουμέντο που αποδεικνύει άγνωστη επίσκεψη του Μπενίτο Μουσολίνη στην Ελλάδα. Το ρεπορτάζ αυτό έχει ετοιμάσει η Εύα Μαυρογέννη. Δεκέμβριος 1940. Ο ελληνικός στρατός προελάβνει στην Αλβανία. Στο Λασκοβίκι, η νύχτα της 3ης προς 4η Δεκεμβρίου κύλησε ήρεμα. Το πρωί, ο στρατιώτης Σαράντος Ζαραφωνίτης από το σκλαβοχώρι της Σπάρτης βγαίνει από το χαράκωμα και κατευθύνεται στην αποθήκη ανεφοδιασμού. Την ίδια στιγμή, ιταλικά αεροπλάνα προβάλλουν στον ορίζοντα. Βομβαρδισμός. Γράφει στο προσωπικό του ημερολόγιο ο αδελφικός φίλος του Ζαραφωνίτη, Δημοσθένης Κακούρος. Ευρισκόμεθα ακριβώς μέσα στην πλατεία, τρέξαμε όπου ο καθένας ή το δυνατόν ακριβή. Δεν είχαμε προφτάσει να κρυβόμε και αμέσως εβόμβε έπεφταν βροχή. Δεν δίναμε να επιγράψω τι ακριβώς έγινε. Το χωριό εσύγε το όλο εκ θεμελίων. Το κτίριο που ήμουν κατέρευσε εν μέρη. Εσηκώθην όρθιος και ήμουν καλά. Έχασα το δίκοπό μου και εκτύπησα ολίγων στον εφρά. Δοξάζω το Θεό και την υπηρεγή των τόπων πώς εσώθη. Ο Ζαραφωνίτης όμως δεν προλαβαίνει να κρυφτεί. Ένας ακόμη νεκρός στον αγώνα της ελευθερίας.
Στον Δημοσθένη Κακούρο, η τύχη επιβάλλει θλιβερό καθήκον. Θάβει σε ξένο τόπο τον φίλο και συμπατριώτη του Σαράντο Ζαραφωνίτη με μια κρυφή, τραγική ελπίδα. Αφού σκοτώθηκε ο φίλος μου ο Ζαραφωνίτης εκεί, πήγαμε έναν στρατιώτη γνωστό μου και τον πήραμε και τον πήγαμε στην πλατεία του Λεσκοβικίου. Από εκεί πήραμε την άδεια από το φρούραρχο για να τον θάψουμε χωριστά, έχοντας εγώ υπόψη μου όμως καμιά φορά μη τυχόν δοθεί άδεια και μπορέσουμε να πάρουμε τα οστά του, είχα κάνει σχεδιάγραμμα και είχα επισημάνει πλέον το μέρος ακριβώς. Τα χρόνια περνούν και στο σκλαβοχώρι της Πάρτης, που σήμερα λέγεται Αμίκλης, η οικογένεια του Σαράντου Ζαραφωνίτη ζει με την ελπίδα ότι κάποτε τα οστά του αγαπημένου νεκρού θα μεταφερθούν στη γενέτειρα. Η κόρη του Δήμητρα, που το 1940 ήταν μόλις 5 χρονών, μας λέει σήμερα. Η επιθυμία μας ήταν πάντα να φέρουμε τα οστά του πατέρα στην πατρίδα μας. Στις 7 Οκτωβρίου του 1985 μπήκαμε στα σύνορα για να φέρουμε τον πατέρα. Βέβαια ένα χρόνο προσπαθήσαμε, βγάλαμε άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών και από την Αλβανική Πρεσβεία και μπαίνουμε εμείς στην Αλβανία με το σύζυγό μου Μιμιχείο και τον κουμπάρο Κακούρο. Η πρώτη ελληνική οικογένεια που χάρη στις επίμονες ενέργειές της, αλλά και εκμεταλλευόμενη τη διαρκή βελτίωση των σχέσεων της πατρίδας μας με την Αλβανία, εκπλήρωσε μια τόσο ανθρώπινη επιθυμία. Οι αλβανικές αρχές προσφέραν κάθε δυνατή βοήθεια. Ο Δημοσθένης Κακούρος, όταν έφτασε στο Λασκοβίκι, ύστερα από 45 ολόκληρα χρόνια, θυμήθηκε αμέσως την τοποθεσία που έθαψε τον φίλο του. Οι κάτοικοι του χωριού, απλοί άνθρωποι, στάθηκαν δίπλα στους τρεις Έλληνες, έζησαν μαζί τη συγκίνηση, την αγωνία και την ιδιόμορφη χαρά τους όταν βρήκαν τα οστά του Σαράντου Ζαραφωνίτη. Το νεκροταφείο στο σκλαβοχώρι της Πάρτης είναι λιτό, απέριτο, σιωπηλό. Οι πορτοκαλιές και οι λεμονιές φουντώνουν τριγύρω και γεμίζουν τον αέρα με μια γλυκιά μυρωδιά. Τα αλβανικά βουνά φαίνονται από εδώ πολύ μακρινά. Όσο μακρινή είναι και εκείνη η μέρα του Δεκέμβρη του 1940 που ο Σαράντος Ζαραφωνίτης, παλικάρι 29 χρονών, έδινε τη ζωή του για την πατρίδα και την ελευθερία. Ιούλιος του 1943. Ο Μπενίτο Μουσολίνι φτάνει ευνηδίως στην Αθήνα. Επίσκεψη incognito. Για λόγους ασφαλείας, την άφηξή του γνώριζαν μόνον οι ελληνικές και οι ιταλικές αρχές. Η επίσκεψη αυτή, ακόμα και σήμερα, δεν είναι ευρύτερα γνωστή. Στο προσωπικό αρχείο του φωτογράφου Γιάννη Ευλογιαρίδη, βρήκαμε ανέκδοτες φωτογραφίες από το ιστορικό αυτό γεγονός. Αυτές οι φωτογραφίες είναι μοναδικές στην Ελλάδα, ίσως και στον κόσμο όλο, διότι είναι ο Μουσολίνι στο Ουδί. Ο Μουσολίνι ήρθε incognito στην Ελλάδα, δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό, ίσως το Γενικό Επιτελείο και η Κυβέρνηση να το ξέρει, και είναι οι μοναδικές φωτογραφίες. Πώς βγήκαν αυτές. Εγώ διατηρούσα στην οδό Φιδιππίδου Αρτμούς 12 στους Αμπελοκήπους φωτογραφείο. Είμαι φωτογράφος επαγγελματίας παλιός από το 1937. Μια μέρα έρχονται Ιταλοί αξιωματικοί με μια μοτοσυκλέτα και μου λένε πάρε την κάμερά σου, τη φωτογραφική σου μηχανή και έλα μαζί μας. Ήταν γνωστοί, είχαν ξαναβγεί γιατί ήμουν γειτόνευα εγώ με το Γουδί και με τους στρατώνες που ήταν εγκατεστημένοι οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί εγκατεστάθηκαν στο 34ο Σύνταγμα Πεζικού των Ελλήνων. Το κατέλαβαν και εγκατεστάθηκαν οι Ιταλοί. Εκεί έχουν βγει αυτά, στον αυλό γυρό του έχουν βγει αυτές τις φωτογραφίες. Όταν πήγα εκεί πέρα μου λένε τράβο και βλέπω τον Μουσολίνι ο οποίος είδε εγκόντο, δεν το ξέρε ο στρατός του, γι' αυτό υπάρχει και ένας με μαγιό για βλέπετε τη φωτογραφία και οι αξιωματικοί του επίσης του ναυτικού που τον έφεραν. Είναι μέσα στο στράτευμα που δεν είναι του ναυτικού ο στρατός αυτός. Ήταν μια μονάδα καραμπινιέρων νομίζω.
Ήταν δηλαδή τόσο απροετοίμαστοι, τόσο εγκόβλητο που δεν το ήξερε κανένας. Και τους κατέλαβε εξαπίνηση. Εκεί τη στιγμή εγώ έτραξα τις φωτογραφίες. Με ξαναπέρνουν, πηγαίνω στο φωτογραφείο, εμφανίζομαι το φιλμ, το παίρνουμε το φιλμ και από μία σειρά φωτογραφιών. Εγώ κάνω από δύο και τις πετάω. Τις κρύβω. Όταν εγώ ήξερα πια ότι αυτός είναι ο Μουσολίνη, τις έκρυψα αυτές, μείνανε από τα χρόνια εκείνα, κρυμμένες. Από φόβο, από εκεί μαζί με άλλα ντοκουμέντα τα κρυψά και τα διέσωσα. Είναι μοναδικές, δεν υπάρχουν μας. Αυτοί οι ιδέες οι στρατιώτες οι περισσότεροι έχουν καταβυθιστεί στα καράβια από τους Γερμανούς, έχουν σκοτωθεί στην Κεφαλαιολιά κλπ. Μπορεί να μην υπάρχουν ούτε στην Ιταλία. Ο Μουσολίνη επισκέφθηκε τις ιταλικές και ελληνικές στρατιωτικές υπηρεσίες, συναντήθηκε με αξιωματούχους της κατοχικής κυβέρνησης και με τον τότε δήμαρχο της πόλης της Αθήνας. Σύμφωνα με ένα ανακοινοθέν που δεν είδε το φως της δημοσιότητας και υπάρχει στο στρατιωτικό αρχείο, ο Μουσολίνη ασχολήθηκε με το θέμα διατροφής, συντήρησης και δαπανών των στρατευμάτων κατοχής. Αυτόπτες μάρτυρες γεγονότων του διμέτωπου πολέμου των Ελλήνων, οι μοναδικές και αδημοσίευτες φωτογραφίες. Είναι μοναδικές και γι' αυτό και δεν τις δημοσίευσα, για να είναι κάποιες αξίες. Αν βγαίνανε σε χιλιάδες αντίτυπα, δεν θα είχε καμία αξία. Το τρίμερο της, ή μάλλον τετραήμερο της 28ης έχει έρθει και εμείς είμαστε λίγο ανήσυχοι. Σας το λέμε αυτό γιατί ο καιρός χαλάει και ο κόσμος έχει ήδη βγει και θα βγει και αύριο για την αργία της Τρίτης και φοβόμαστε ότι σημειώματα σαν και αυτό, δημοσιεύματα σαν και αυτό που έχουμε μπροστά μας τώρα θα είναι σχεδόν καθημερινότητα την Τετάρτη και την Πέμπτη στον τύπο. Διαβάσαμε και θα έχετε διαβάσει σας κι εσείς μια πολύ κακή είδηση. Πενταμελής οικογένεια ξεκληρίστηκε χθες τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα στο 411ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης έξω από την Κατερίνη. Αυτό το Σάββατο, Μέγκα Μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη. Το μεγάλο κανάλι μεταδίδει απευθείας από το Αλεξάνδριο το Super Derby ΠΑΟΚ Άρη. Γιαννάκης, Γκάλης, Φασούλας, Κόρθας σε μια συγκλονιστική μονομαχία που θα δώσει στον νικητή σημαντικό αβαντάζ στην κούρσα του πρωταθλήματος. We ask is that on those occasions when you can't view our show, that you let us know so that we can send it to someone else. Please don't be a no-show. This is not a hold-up. I wish to dramatize the title of tonight's play. Tonight's story is called Bang You're Dead. Despite the fact this has been introduced with my usual flippancy, it concerns a very serious subject, and I would be doing it a disservice if I led you to regard it lightly. Now I must hurry into the theater. For I don't want to miss the beginning. Fortunately, I have a minute to find my seat before the feature starts, for it is preceded by an unselected short subject. It's the management's way of discouraging those who might stay through more than one show. I shot you first. No, I shot you first, the cat.
σαν πριμέρα. Συγκρίνεται το με αυτό που θεωρείται τέλειο. Σαν πριμέρα, το αυτοκίνητο επιδόσεων για μια χώρα που λέγεται Ευρώπη. Νέες αλκαλικές μπαταρίες Philips Metalkaline. Metalkaline με μεταλλικό περίβλημα. Metalkaline με ημερομηνία λήξης. Metalkaline, στεγανότητα 100%. Μπαταρίες Philips για κάθε χρήση. Εγγύηση ενέργειας που υπογράφει η Philips. Θαραλέα άποψη. Τόλμη για την αλήθεια. Από τη Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου, κυκλοφορεί δυναμική. Με συγκρίνει η μεγάλη εφημερίδα. Από τότε που ξανασχεδιάσαμε τα πρατήριά μας, κάτι άλλαξε. Εκατομμύρια νέοι πελάτες προτιμούν την BP. Γιατί μέσα στα εντυπωσιακά πρατήρια βρήκαν BP Super και αμόλυβδη με DPA και τη σιγουριά του BP Visco 2000+. Βλέπετε, η νέα μας εμφάνιση σας έφερε για πρώτη φορά, αλλά όλα τα άλλα που προσφέρουμε σας ξαναφέρνουν πίσω. BP. Δυναμικά μπροστά. Γνωρίζετε την Αθηναϊκή Χαρτοποιία? Για τους φίλους Σοτεξ, στη ζωή μας Σοτεξ. Σοτεξ είναι εδώ για μας το καλό χαρτί. Για τους φίλους Σοτεξ, στη ζωή μας Σοτεξ. Σοτεξ εξεπεραστή, πάντα στο χαρτί. Αθηναϊκή Χαρτοποιία, για τους φίλους Σοτεξ. Σας καλωσορίζουμε στη νέα εποχή ασφαλίσεων ζωής Metro Life. Η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που ιδρύθηκε με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Metro Life. Δυναμική, σύγχρονη, με 34 πρωτοποριακά προγράμματα. Σας εξυπηρετεί άμεσα με τον προσωπικό σας ασφαλιστή. Για ασφαλής ζωής, αποφασίστε Metro Life. Στα μέτρα της Ευρώπης. The shadows get shorter. The drinks get longer. Martini Bianco, the sunny side of life. Why don't you go play with your dolls? I don't like you, Billy. Who cares? Bow! Bow! Bow!
Now it was the Stanley Cup. World Cup, maybe. World Cup, maybe. Amanda? Uncle Jack. Oh, look at this. How? Hey, is that any way to greet your long-lost uncle? Come on, give him a hug. What's the matter, baby? Hmm? You got a war on? What's the matter? They won't let me play in their war. Who won? The boys. Well, I got a present for you. Might cheer you up. Brought it all the way from Central America. Can I see? It's in my suitcase. I'll give it to you as soon as we unpack. Amanda, go tell Mommy we're home. Okay. Jack, oh, you made it. Yes, I did. Oh, let me look at you. Oh, let me look at you. Are you back here for good this time? Yeah, I can't do business in a country blowing sky high. Oh, it's good to be back in the USA. Jack, can I get you a drink? Yeah, beer would be great. You got it. You hungry? You know airline food. Well, I've got some hors d'oeuvres ready, and lunch will be ready in a jiff. Okay. Cheers, relax, and welcome home. I'm going to bring your stuff upstairs. Oh, let me help you. No. You sit, relax, and make yourself home. Okay. Good to have you home. Good to be home. Jack brought for me. Oh, I'm sure you'll find out soon enough. Hey, look, why don't you stop watching TV and come on downstairs, honey? I'm sure Uncle Jack would like to talk to you. God, Jack, it sounds like a horrible place. I'll say. It's no place for an innocent heavy equipment salesman to be. One of our vice presidents was kidnapped. He wasn't back when I left. Oh, my God. Did the company provide you guys with much in the way of security? How can they? The whole place is about to explode. I've had to learn to sleep with a gun under my bed. Hello, I'm Johnny Grant. If you're looking for year-round vacation living, I have just the place for you. Shady Grove is one of the greatest real estate buys you'll find anywhere. We have a 36-hole golf course, tennis courts, water skiing, fishing in your own lake, a huge recreation hall, and a shopping center. You can now own a full acre of Shady Grove for the amazingly low price of $700 down and $70 per month. Now think of it, a full private acre in one of the most beautiful settings in America for only $700 down payment. Build your dream home now. Utilities can be connected immediately, and you can fly your own plane and are standing by. And now, back to our feature presentation. Come on, Mom, stick 'em up.
Miranda, I can't play now. Why don't you go outside and play? Amanda, go on, huh? I'm going. How do you like that new wagon? Well, that's pretty good. It's nothing like that car you used to have, though. That was I love you, Uncle Jack. I love you, too, sweetheart. You're the best uncle anybody could have. Thank you. Where are you going, honey? Out to play. Okey-doke. Stupid game.